Στα όρια τους έχουν φτάσει οι δικαστικοί υπάλληλοι των Χανίων εξαιτίας των χρόνιων και σοβαρών προβλημάτων του κλάδου, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, Ελευθερία Νικολακάκη. Μάλιστα, σήμερα προχώρησαν σε 24ωρη απεργία στο πλαίσιο κινητοποίησης που προκήρυξε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Οι δικαστικοί υπάλληλοι διεκδικούν άμεσα μαζικούς διορισμούς. Τα αιτήματα δυστυχώς χρονίζουν και δεν επιλύονται. Ζητάμε να έρθει προσωπικό. Είμαστε πολύ λίγα άτομα. Κάθε χρόνο μειώνονται αυτά τα άτομα. Και δυστυχώς αυτό ουσιαστικά μετακυλείται και στους πολίτες και στους δικηγόρους. Δηλαδή, έρχονται εδώ να επιληθούν τα ζητήματά τους και διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις, γιατί όλο το σύστημα νοσεί. Μας είχαν εντάξει μάλιστα στην κινητικότητα για 250 άτομα πανελλαδικά και τελικά ήρθαν 12 σε όλη την Ελλάδα. Εμείς αυτή τη στιγμή πανελλαδικά έχουμε περί τα 3.000 κενά. Εδώ στα Χανιά, σε τοπικό επίπεδο, ξέρουμε ότι φέτος 5 με 6 άτομα τουλάχιστον θα καταθέσουν χαρτιά για να φύγουν για συνταξιοδότηση. Αυτοί οι 6 άνθρωποι όμως εδώ είναι πολύτιμοι. Αν σκεφτείτε ότι ο σύλλογος απαρτίζεται από 82 άτομα. Όπως επισημαίνει η κυρία Νικολακάκη, τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν γίνει μαζικές προσλήψεις. Έχω έρθει στα δικαστήρια με το διαγωνισμό του 2001. Είμαι αυτής της γενιάς που προσλήφθηκαν περί τους 1.000. Να το στρογγυλοποιήσουμε, δηλαδή ήταν λιγότεροι, υπαλλήλου σε όλη την Ελλάδα. Από τότε δεν έχει γίνει κάποια μαζική πρόσληψη, προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ που να έρθουν αρκετά άτομα. Επίσης ζητούν επαναθεσμοθέτηση επιδόματος ειδικών συνθήκων, πληρωμή υπεροριακής απασχόλησης και αυξήσεις αποδοχών. Έχουμε ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν μας αναγνωρίζουν. Δηλαδή, είδατε τώρα με τις υποθέσεις του γυροκομείου, με το κτηματολόγιο, με τα περιχρωμένα νοικοκυριά, ότι οι συνάδελφοί μου κάθονται με τις ώρες και παραπάνω εδώ πέρα. Δεν πληρωνόμαστε καν τις ελάχιστες υπερορίες που παίρνει κάθε δημόσιος υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε υπουργεία είτε άλλοι χώροι, που είναι 20 ώρες το μήνα. Εμείς, αν πάρουμε κάποιες χρονιές, θα είναι ένα φιλοδόρημα της τάξης των 30-40 ευρώ. Τέλος, διεκδικούν σύγχρονα λειτουργικά και ασφαλή δικαστικά κτίρια και εξυγχρονισμό υλικοτεχνικών υποδομών. Τοπικά στα Χανιά έχουμε και ένα ζήτημα με το κτίριο. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά φιλοξενούμαστε εδώ και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία την Αντιπεριφέρεια Κρήτης. Πέραν τούτου όμως είναι ένα παλιό κτίριο, ναι, με πολύ ιστορικό ενδιαφέρον, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, ομορφιά. Είναι ένα στολίδι της πόλης μας, αλλά δεν είναι λειτουργικό. Δεν έχουμε χώρους πλέον για τις υποθέσεις, για το αρχείο, για τους ίδιους τους ανθρώπους. Είμαστε συμβαγμένοι, 20 και 25 άτομα σε ένα γραφείο. Δηλαδή, οι συνθήκες κόβονται, δεν μπορούν να τηρηθούν ευθύς εξ αρχής, λόγω του πολυάριθμου των υπαλλήλων στα μικρά γραφεία.